Εκδήλωση με θέμα το νέο αναπτυξιακό νόμο αλλά και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Κομωτινή, παρουσία του αρμόδιου Υφυπουργού Εσωτερικών και Υπουργού Μακεδονίας Θράκης Σταύρου Καλαφάτη. Ο τομέας Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Ιστορικών ανέλαβε την πρωτοβουλία να φέρει φορείς και επιχειρήσεις κοντά στο νέο αναπτυξιακό νόμο, να παρουσιάσει τις ευκαιρίες που ανοίγονται και να αναλύσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την όσο γίνεται καλύτερη λειτουργία αυτού του πολύ χρήσιμου αναπτυξιακού εργαλείου. Στεκόμαστε, όπως επίμονα τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας, της παραγωγής, δίπλα στον κόσμο της πραγματικής οικονομίας. Και γι' αυτό το σκοπό είμαστε εδώ πέρα, στο πλαίσιο μιας σειράς ενημερωτικών ημερίδων που την διοργανώνουμε σε συνεργασία με τις κατατόπου περιφέρειες, και σήμερα είναι μια τέτοια ημερίδα που θα μας δώσει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κόσμο της αγοράς, να παρουσιάσουμε τον αναπτυξιακό νόμο, να ακούσουμε τις απορίες και ενδεχομένως να απαντήσουμε στα περισσότερα ερωτήματα που θα μας τεθούν. Υπάρχει μια πολύ ευνοϊκή περίοδος. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία εκτός του αναπτυξιακού νόμου. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν ένα συνολικό αριθμό 70 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στοχεύουμε να τα αξιοποιήσουμε στο καλύτερο δυνατό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και βεβαίως αυτός ο αναπτυξιακός νόμος δίνει και μια ιδιαίτερη βάση κυρίως στις περιοχές όπως είναι η δική μας εδώ πέρα, σε όλη τη Μακεδονία βεβαίως, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και ιδιαίτερα βεβαίως στη Θράκη. Αισιοδοξούμε ότι η νέα περίοδος που ανοίγεται μετά από δύσκολα, από 2,5 δύσκολα χρόνια που ταλαιπωρήθηκε η ελληνική κοινωνία από μια σειρά κρίσεων και ακόμα ταλαιπωρείται, θα ανακάμψει, και αυτό γίνεται με μια προσπάθεια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για στοχευμένες παρεμβάσεις και αξιοποίηση μοναδικών αναπτυξιακών ευκαιριών, οι οποίες παρουσιάζονται και στην περιοχή μας. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι βασικός άξονας και της δικής μας πολιτικής, του σχεδίου μας για την ανάπτυξη. Διαθέτουμε πολύ σημαντικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ, βέβαια δεν αφορά η χρηματοδότηση αυτή τη συγκεκριμένη ημερίδα, αλλά και από χρήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν τον αναπτυξιακό νόμο, όπου και εδώ η περιφέρεια έχει συμμετοχή, γιατί έχουν υποβληθεί και ένας σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτά θα έχουμε ανακοινώσεις επίσημες ίσως και αύριο για το τι έγινε αυτά τα δύο χρόνια, όμως σήμερα η σύσκεψη και η συνάντηση γίνεται για την αλλαγή του νέου αναπτυξιακού νόμου, πώς από εδώ και πέρα θα προχωρήσει το θέμα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Είναι ένα θέμα που είναι ψηλά στην ατζέντα και της κυβέρνησης. Έχουν έρθει σημαντικές επενδύσεις στη χώρα, πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού του κ. Καλαφάτη, ενώ στην περιοχή μας, που πάνω σε αυτό δουλεύουμε και θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα. Μάλιστα, ο κύριος Καλαφάτης αναφέρθηκε επίσης και στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο σύνολό της, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη γενικά. Ειδικά στο κομμάτι της Αλεξανδρούπολης γίνεται μια πραγματική κοσμογονία όσον αφορά τις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται και στο κομμάτι των μεταφορών, και στο κομμάτι βεβαίως το ενεργειακό, και βεβαίως ακόμα και στο κομμάτι της ανάπτυξης και του τουρισμού, αλλά και στα κομμάτια που αφορούν την αξιοποίηση γης. Άρα η Αλεξανδρούπολη μετεξελίσσεται σε έναν μοναδικό αναπτυξιακό πυλώνα που δεν αφορά μονάχα την περιοχή της Θράκης, αλλά όλη τη Μακεδονία.